Έδωσα την απάντηση στην πρόκληση της κυβέρνησης που στο όνομα λέει του εξυγχρονισμού και της μεταρρύθμισης θέλω να σπρώξουν στο Κεάδα, το θανατικό, στην τραγωδία για να στηρίξουν την κερδοφορία. Προειδοποιούμε, δεν θα αυτοκτονήσουμε. Ο λαός μας το τελευταίο διάστημα όλο και περισσότερο δείχνει ότι παίρνει την υπόθεση της ζωής τους, στα δικά του χέρια. Λέμε όχι στα τέμπη και στα κάθε τέμπη της μέρας που στο όνομα της κερδοφορίας πληρώνουμε με την ίδια μας τη ζωή την αύξηση της νοσηρότητας. Ξέρουμε πολύ καλά ότι μόνο με τους αγώνες μας αποτρέψαμε τα χειρότερα το προηγούμενο διάστημα. Τα πράγματα θα ήταν πολύ χειρότερα αν δεν υπήρχαν οι αγώνες. Οι αγώνες της νεολαίας μας, των αγροτών, των γυναικών, των εργαζομένων με τα μεγάλα απεργιακά συλλαλητήρια που κορυφώθηκαν στις 28 Φλεβάρι μας γεμίζουν αισιοδοξία. Οργανώνουμε τον αγώνα μας. Δίνουμε το χέρι να σηκωθεί ο καθένας που θέλει να πάρει θέση στον αγώνα, να υπερασπίσει τον αυτό του, το σπίτι του, την οικογένειά του, τους ανθρώπους του. Ανταμώνουμε ακόμα πιο μαζικά στις μεγάλα απεργιακά συλλαλητήρια στις 17 του Φλεβάρι, 17 του Απρίλη και στη μεγάλη πανεργατική απεργία στη τιμημένη μέρα του 1 του Μάη. Είμαστε σε ετοιμότητα και προειδοποιούμε για μία ακόμα φορά την κυβέρνηση. Μην τολμήσει να χρησιμοποιήσει τους ανάπηρους, τα αμαία, ως πρόσχημα για να προχωρήσει τα απογευματινά ιδιωτικά χειρουργεία. Το σχέδιο που ξέρουμε καλά ότι έχουν στο τραπέζι για το σοου που ετοιμάζουν, όπως αυτό που φτιάξανε έξω από το χειρουργείο, με τα σοου, τα βίντεο κλιπ του Γεωργιάδη με τον ασθενή, δεν θα περάσουν. Μην τολμήσουν. Οι πληροφορίες λένε ότι την ερχόμενη Τετάρτη ετοιμάζουν ένα τέτοιο σοου. Μετά τη σημερινή κινητοποίηση, αλλά και τις πρωινές στα δεκάδες νοσοκομεία και τις άλλες που γίνονται στην υπόλοιπη Ελλάδα, τους έδωσαν ένα καλό μάθημα. Είμαστε σε ετοιμότητα. Θα απαντήσουμε με τον τρόπο που ξέρουμε και μην τολμήσουν τα κοράκια που τρέχουν πάνω από τους ασθενείς να βγάλουν λεφτά να επιχειρήσουν ένα τέτοιο σχέδιο. Θα το πληρώσουν. Το πληρώνουμε με τη ζωή μας καθημερινά. Ως εδώ η ζωή μας δεν δίνει οι παράπλευρες απώλειες στο κυνηγητό του κέρδους. Δεν θα ρισκάρουν με τις ζωές μας. Την παίρνουμε στα δικά μας χέρια. Στείνουμε τη δικιά μας ασπίδα προστασίας για τους ανθρώπους μας, τα σπίτια μας, τις οικογένειές μας.